Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση να επανεμφανιστούν και οι Ρώσοι και άλλοι. Το τι έγινε σήμερα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, ήταν κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Αλλά δεν μπορούσα και να το αποκλείσω, γνωρίζοντας όλο αυτόν τον καιρό πώς κινούνται όλοι αυτοί οι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί. Ένα είναι βέβαιο, ότι τα όσα επικαλείται με την ανακοίνωση της Gazprom σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν και τα δίκια τους, γιατί περίμεναν για μήνες ολόκληρους να έρθει η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν χτύπαγε το τηλέφωνο. Ανταγωνισμού, ναι. Βεβαίως, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Να. Από την άλλη μεριά, με το να επικαλούνται ότι δεν τους ενημέρωσε η ελληνική κυβέρνηση, εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η επίσημη ανακοίνωσή τους δεν λέει τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, σας λέω. Μιλάει κατευθείαν για μας. Να δούμε τι γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώ στο ερώτημά σας. Γιατί δεν πρέπει να ξεφύγει από την προσοχή μας ότι όλον αυτόν τον καιρό περίμεναν και αυτήν την απάντηση. Δεν προσάπτει κανείς τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λειτουργεί και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι δυνητικοί επενδυτές στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να σεβαστούν. Αναφέρομαι όμως το άλλο που επικαλέστηκαν μέσα στην ανακοίνωση, ότι δεν είχαν πλήρη πληροφόρηση, από την μεριά δεν ήσαν και σίγουροι για το κατά πόσο αυτή η επένδυση θα απέδιδε από την ώρα που η ΔΕΠΑ είχε μία σειρά από οφειλές τις οποίες δεν είχε εκπληρώσει. Κοιτάξτε, κυρία Στέη, αυτά είναι μεγάλα προγράμματα. Ναι. Και για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, είναι καθαρά εμπορικές σχέσεις. Ανάμεσα λοιπόν στα συμβαλλόμενα μέρη μιας πιθανής, μιας δυνητικής συμφωνίας, φυσικό είναι να κυριαρχούν και από τη μια και από την άλλη πλευρά η σκοπιμότητες και η σκοπή. Δεν θα ερχόταν εδώ μόνο για να ανταποκριθεί στη δικιά μας πρόσκληση για να επενδύσει. Στάθμισε τα πράγματα, την Gazprom, και οδηγήθηκε σε αυτή τη σημερινή ανακοίνωση. Άρα πρόκειται για μια καθαρά εμπορική σχέση, όπου σε κάποια στιγμή είτε προχωράει είτε δεν προχωράει. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησα λέγοντάς σας ότι το κεφάλαιο δεν έχει κλείσει. Μια τελευταία ανακοίνωση λίγο πριν μπούμε εδώ στο στούντιο από πλευράς Ρώσων αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί και να επανέλθουν. Ποια είναι αυτή η ανακοίνωση που λέτε? Ο κύριος Παπαγεωργίου πριν από 10 λεπτά. Ναι. Μπορείτε να ζητήσετε από τους συνεργάτες. Ναι, ναι, τι λέει, πέστε μας εσύ και το ζητάω να το ζητήσω και στο κοντρόλ, γιατί πράγματι στις ειδήσεις λίγο νωρίτερα δεν είχαμε δεύτερη ανακοίνωση. Τρέχουν τα γεγονότα, κυρία Στέη, με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό είναι δεδομένο, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αντί να τρέχουμε εμείς πίσω από αυτά, καλό θα είναι κάποια αυτά να τα προλαμβάνουμε. Και στη τελευταία ανάλυση, μιας και αναφερθήκατε στην οικονομική διπλωματία, τον τελευταίο καιρό. Θέλω να μείνουμε λίγο στο τελευταίο καιρό δραστηριοποιούμεθα η κυβέρνηση συνολικά, πρώτον τον Πρωθυπουργό, σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ελλάδα εκπέμπει τα μηνύματά της και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρχίζουν να ανταποκρίνονται. Θέλει πολλή δουλειά αυτή η προσπάθεια και είμαστε αποφασισμένοι να την κάνουμε. Πάντως, δεν ήρθε εδώ και το τέλος του κόσμου με αυτή την εξέλιξη. Νέα κεφάλαια ανοίγουν. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο να τελειώνουμε με την κρίση και όχι να βλέπουμε πεσημιστικά τα πράγματα που λέγαμε και εκτός αέρα.